Γεια σας και πάλι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν βίντεο θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε ραβδογράμματα με τη χρήση της γλώσσας R, ένα πολύ συνηθισμένο είδος γραφημάτων, το οποίο πάρα πολύ έτσι, συχνά χρειάζεται να το κατασκευάσουμε και νομίζω ότι ήδη στο μάθημα με το Calc και το Excel έχουμε ήδη δει αρκετά παρόμοια παραδείγματα. Η κατασκευή του ραβδογράμματος είναι εξίσου απλή στην R όπως είναι και αλλού. Βασικά χρειαζόμαστε ένα διάνυσμα τιμών με τις οποίες τιμές θα ορίσουμε το ύψος των ράβδων που θέλουμε να κατασκευάσουμε και από εκεί και μετά θα δούμε μια σειρά από επιλογές όπως για παράδειγμα είναι η τοποθέτηση ετικετών στον οριζόντιο άξονα, οι χρωματισμοί, οι κλίμακες, άξονες και ούτω καθεξής. Θα χρησιμοποιήσουμε κυρίες και κύριοι ένα απλό παράδειγμα το οποίο αναφέρεται στο πλήθος πωλήσεων που έχει κάνει ένα κατάστημα το οποίο πέρασε από μια εβδομάδα εκπτώσεων, για 5 συνεχόμενες ημέρες δηλαδή της εβδομάδος, έδωσε κάποια έκπτωση σε ένα από τα προϊόντα τα οποία στα οποία παρέχει και καταγράφουμε πόσα από τέτοια προϊόντα πούλησε σε αυτό το εκπτωτικό πενταήμερο. Ας ανοίξουμε λίγο λοιπόν και πάλι το R Studio για να δούμε τους υπολογισμούς, οι οποίοι είναι πολύ απλοί και νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου να τους καταλάβετε. Βασικά λοιπόν σας το ξαναλέω, σαν πρωταρχικό στάδιο χρειαζόμαστε ένα διάνυσμα τιμών, μια λίστα δηλαδή από τιμές οι οποίες εννοείται ότι θα καθορίσουν και το ύψος των ράβδων του ραβδογράμματος που θα κατασκευάσουμε. Εδώ χρησιμοποιούμε ένα απλό διάνυσμα, το διάνυσμα V. Το V βγαίνει από το values για να μας θυμίζει εύκολα ότι πρόκειται για τιμές. Αυτό το διάνυσμα, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να περιέχει αριθμητικές τιμές και οι οποίες μπορούν πολύ εύκολα να εισαχθούν με τη συνάρτηση C, να γράψουμε δηλαδή V και στη συνέχεια με το C να ορίσουμε μια λίστα από τιμές οι οποίες χωρίζονται με κόμματα. Μπορούμε να εκτελέσουμε την εντολή από εδώ και από εδώ και στο εξής τώρα πια, όπως βλέπετε, έχουμε ένα διάνυσμα με 5 τιμές το οποίο έχει μέσα το 12, το 34, το 21, το 15 και το 20. Το παράδειγμα που χρησιμοποιούμε εδώ έχει ακέραιες τιμές, αλλά εξίσου σωστά σε κάποια άλλη περίπτωση μπορούμε να δώσουμε και αριθμούς που για παράδειγμα είναι αρνητικοί, έχουν δεκαδικά ψηφία και ούτω καθεξής. Αρκεί αυτό να είναι ένα διάνυσμα αριθμητικών τιμών. Λοιπόν, στη συνέχεια ας έχουμε υπόψη μας ότι μπορούμε απευθείας να μεταβούμε στην γραμμή εδώ 5, να κατασκευάσουμε δηλαδή το ραβδόγραμμα, που είναι η πιο απλή εκδοχή της κλίσης της συνάρτησης bar plot, η οποία στην R κατασκευάζει ραβδογράμματα. Μια απλή κλίση δηλαδή αυτής της συνάρτησης, με ένα όρισμα, το ένα διάνυσμα τιμών, θα κατασκευάσει ένα ραβδόγραμμα που εδώ έχει 1, 2, 3, 4, 5, όπως βλέπετε, στοιχεία, μιας και έχουμε 5 τιμές. Αυτή εδώ η περίπτωση, κυρίες και κύριοι, είναι η πιο απλή. Δεν είναι όμως και η πιο συνηθισμένη, με την έννοια ότι αποφεύγουμε να δίνουμε διαγράμματα, γραφήματα αν θέλετε, στα οποία για παράδειγμα λείπει εδώ μια λίστα με ετικέτες τι παριστάνει η κάθε ράβδος αυτό το ραβδόγραμμα. Για να το καταφέρουμε αυτό εδώ, για να πετύχουμε αυτή εδώ την τοποθέτηση, θα πρέπει μαζί με τη λίστα τιμών να έχουμε και μια λίστα ετικετών. Αυτό το έχουμε κάνει εδώ στη γραμμή 2 για παράδειγμα, και χρησιμοποιούμε το διάνυσμα D από το Days, μιας και οι ετικέτες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ονόματα ημερών. Γράφουμε δηλαδή, για παράδειγμα, το D είναι μια λίστα που έχει τις τιμές Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Εδώ δίνουμε συντομογραφία τα τρία πρώτα γράμματα, έτσι ώστε για να έχουμε περισσότερο χώρο στο γράφημα, αλλά μπορείτε μια χαρά να δώσετε και ολόκληρο το όνομα, Δευτέρα ή Τρίτη κτλ. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ το τι θα γράψουμε, σημασία έχει να γνωρίζουμε ότι για να βάλουμε ετικέτες χρειαζόμαστε να τις έχουμε αυτές αποθηκευμένες σε μια λίστα τιμών. Αν εκτελέσουμε και αυτήν εδώ την εντολή, στη συνέχεια κανείς δεν μας εμποδίζει βέβαια να εκτελέσουμε το bar plot view όπως το είχαμε κάνει πριν. Ακόμα καλύτερα όμως μπορούμε να δώσουμε αυτήν την εντολή εδώ στη γραμμή 8 όπως βλέπετε, το bar plot view δηλαδή, στο οποίο έχουμε κάνει ορισμένες τροποποιήσεις. Η εκτέλεσή του θα μας δώσει αυτό εδώ το γράφημα, όπου τώρα πια παρατηρήστε ότι έχουμε και ετικέτες εδώ στον οριζόντιο άξονα, γράφουμε δηλαδή κάτω από τη ράβδο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κτλ. Και έχουμε δώσει και μία ετικέτα σε όλο τον άξονα για να ξέρουμε τι παριστάνει ο οριζόντιος άξονας και τι παριστάνει ο κάθετος άξονας. Λοιπόν, αυτά εδώ κυρίες και κύριοι μπορούμε να τα δώσουμε ως εξής. Προσέξτε, πρώτον, έχουμε δώσει αυτήν εδώ την επιλογή με τα όρια του άξονα, του κάθετου άξονα. Αν θυμάστε εδώ,
είχαμε από το 0 ως το 30, οι τιμές που έχουμε, η μέγιστη τιμή είναι λίγο μεγαλύτερη από το 30, αυτόματα στην άρα αυτό δεν τοποθετείται, βλέπετε ότι σταματάει στο 30 και μία ράβδος είναι λίγο πάνω από το όριο του άξονα, του κάθετου. Αν θέλουμε αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε, εδώ όπως βλέπετε μπορούμε να έχουμε στον κάθετο άξονα, συγγνώμη, από το 0 μέχρι το 40. Προφανώς αυτό εδώ όπως καταλαβαίνετε μπορούμε να το αλλάξουμε κατά βούληση, να το κάνουμε για παράδειγμα από το 0 έως το 50 ή να το κάνουμε από το 20, συγγνώμη, από το 10 έως το 50 ή όπως θέλουμε εμείς, δεν μας πειράζει, δεν μας ενοχλεί σε τίποτα να το αλλάξουμε κατά πώς θέλουμε. Νομίζω όμως ότι το 0.40 που είχαμε κάνει πριν είναι αρκετά κοντά σε αυτό που θέλουμε να παραστήσουμε. Από την άλλη μεριά προσέξτε λίγο αυτήν εδώ την επιλογή. Αυτή εδώ η επιλογή μας λέει ότι στο γράφημα θέλουμε να τοποθετήσουμε ετικέτες οι οποίες εδώ ονομάζονται names argument, το arg βγαίνει από το argument, που στην ουσία πρόκειται για μια λίστα τιμών που προέρχονται από το διάνυσμα D, το οποίο έχει οριστεί εδώ στη γραμμή 2. Αυτό εδώ κυρίες και κύριοι, αν το παραλείψουμε δεν θα έχουμε τίποτα, δηλαδή δεν θα υπάρχουν αυτές εδώ οι τιμές. Είναι προαιρετικό όρισμα, για παράδειγμα, όπως ακριβώς προαιρετικό όρισμα στην συνάρτηση bar plot είναι και τα όρια του άξονα. Αν το τοποθετήσουμε θα τοποθετηθούν αντίστοιχα αυτές εδώ οι τιμές και μπορούμε, θα πρέπει, συγγνώμη, να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το διάνυσμα D θα πρέπει να προϋπάρχει. Δεν μπορούμε δηλαδή να καλέσουμε αυτήν εδώ την επιλογή χωρίς να έχουμε ορίσει το διάνυσμα D. Από εκεί και μετά κάτι που δεν φαίνεται πλήρως και μπορούμε να το αλλάξουμε εδώ είναι οι ετικέτες που έχουμε στους άξονες, στον κάθετο άξονα και στον οριζόντιο άξονα. Αυτό εδώ το ποσότητα που γράφουμε σαν ετικέτα στον κάθετο άξονα, όπως καταλαβαίνετε, βγαίνει από εδώ, από το ψι label ίσον ποσότητα, ή στον οριζόντιο άξονα η ημέρα είναι από αυτήν εδώ την επιλογή. Προσέξτε λίγο αυτά τα πράγματα τα οποία είναι ετικέτες και δεν είναι αριθμητικά στοιχεία, με λίγα λόγια θα πρέπει να τα κλείνουμε μέσα σε εισαγωγικά. Μπορούμε να βάλουμε δική μας επιλογή είτε μία ετικέτα μόνο στον οριζόντιο άξονα είτε την άλλη ετικέτα στον άλλο άξονα και τις δύο μαζί όπως έχω κάνει εγώ εδώ με οποιαδήποτε σειρά θέλουμε. Κανείς δεν μας, δηλαδή, αν θέλετε υπαγορεύει ή δεν μας επιβάλλει να βάλουμε πρώτα τον κάθετο άξονα και μετά τον οριζόντιο ή το ανάποδο. Η σειρά με την οποία θα το κάνουμε, με λίγα λόγια, δεν έχει σημασία και μπορούμε να κάνουμε είτε κανέναν άξονα, είτε έναν από τους δύο, είτε και τους δύο. Συνήθως για καλή πρακτική κατασκευή γραφημάτων απαιτείται να κάνουμε και τους δύο, να γράφουμε δηλαδή συγκεκριμένα τι είναι ο άξονας, ο οριζόντιος άξονας και τι είναι ο κάθετος άξονας. Παρακάτω κυρίες και κύριοι, αν θα δούμε λίγο αυτή την εντολή, όπως βλέπετε τώρα πια έχουμε χρωματίσει με κόκκινο χρώμα τις ράβδους. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό, μπορούμε να το κάνουμε με την επιλογή color που γράφουμε εδώ. Σας υπενθυμίζω ότι τα χρώματα ακολουθούν μια αριθμητική διάταξη, για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε χρώμα 1 που είναι το μαύρο, χρώμα 2 που είναι το κόκκινο, χρώμα 3 που είναι το πράσινο για παράδειγμα εδώ και ούτω καθεξής. Μπορούμε με λίγα λόγια να δώσουμε έναν κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί σε ένα χρώμα, μπορούμε όμως να βάλουμε και απευθείας το όνομα του χρώματος που θέλουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα επώνυμα χρώματα στην άρτα, τα οποία τα απλά μπορεί να τα θυμάται κανείς, για τα περισσότερο έτσι σύνθετα μπορεί να ανατρέξει σε κάποια λίστα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι γενικά δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ έτσι εφευρετικοί με τα χρώματα. Η κατά προεπιλογή σειρά που υπάρχει, μαύρο, κόκκινο, πράσινο, μπλε κτλ. Ή αν θέλετε 1, 2, 3, 4 κτλ. Είναι υπεραρκετή για να μας, για τις περισσότερες ανάγκες που έχουμε σε τέτοια απλά γραφήματα. Τέτοια χρώματα, σας τα ξαναλέω, μπορείτε να τα γράφετε είτε με το όνομά τους, για παράδειγμα red, blue, green κτλ, είτε με το όνομά τους. Επίσης έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να δώσετε και να καλέσετε κάποιες ειδικές χρωματικές παλέτες που θα δούμε σε άλλο βίντεο, έτσι ώστε να πετύχετε πιο έτσι φαντεζή χρωματικούς συνδυασμούς. Αυτό που θέλω να σας πω όμως στην επόμενη εντολή εδώ στη γραμμή 14, συγγνώμη, εδώ δεν το βλέπουμε, αλλά πιο δεξιά υπάρχουν αυτές εδώ οι επιλογές, δηλαδή σχετικά με τις ετικέτες. Το έχουμε πει, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε, θα μείνουμε λίγο περισσότερο συγκεντρωμένοι εδώ στα χρώματα.
Να σας υπενθυμίσω επίσης, κυρίες και κύριοι, ότι μπορούμε να διαλέξουμε όχι μόνο ένα χρώμα, αλλά περισσότερα από ένα. Για παράδειγμα, να δώσουμε 5 χρώματα. Η επιλογή που γράφω εγώ εδώ, ότι το χρώμα είναι από το 2 στο 6, σας θυμίζω ότι σημαίνει το εξής. Καταρχήν, ο τελεστής άνω και κάτω τελεία θα μας παράξει μία λίστα από τιμές από το 2 μέχρι το 6 κατά μία μονάδα. Εδώ με λίγα λόγια δίνουμε 5 χρώματα στην επιλογή color. Αυτό σημαίνει ότι η Δευτέρα θα γίνει με το χρώμα 2, η Τρίτη θα γίνει με το χρώμα 3 και ούτω καθεξής. Ιδού το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι. Όπως βλέπετε, τώρα έχουμε πάρει ένα χρωματικό, μια χρωματική παλέτα με διαφορετικά χρώματα για κάθε ημέρα. Αυτό συμβαίνει όταν θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα την κάθε ράβδο ξεχωριστά και να μιλήσουμε ξεχωριστά με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο. Απ' την άλλη μεριά όμως μπορούμε πολύ απλά να το κάνουμε όπως εδώ, να έχουμε δηλαδή παντού το ίδιο χρώμα. Να σας πω μονάχα λίγο το εξής. Εδώ θα μπορούσε να γράψει κανείς λιγότερα χρώματα. Για παράδειγμα, έχουμε 5 ράβδους, 5 στήλες. Θα μπορούσε να γράψει για παράδειγμα 2 χρώματα μονάχα. Το 1 έως 2, όπως καταλαβαίνετε, θα μας δώσει τη λίστα τιμών 1 έως 2. Όπως φαντάζομαι, οι περισσότεροι από εσάς έχετε υποπτευθεί, κάτι τέτοιο δεν είναι λάθος. Και θα χρωματίσει διαδοχικά και με εναλλάξει τα χρώματα των ράβδων, πρώτα με το 1 που είναι το μαύρο, μετά με το 2 που είναι το κόκκινο και μετά πάλι μαύρο, πάλι κόκκινο, πάλι μαύρο και ούτω καθεξής, μέχρι το τέλος του. Το ίδιο θα συμβεί αν εδώ γράψουμε για παράδειγμα 3 χρώματα, ας πούμε από το 2 μέχρι το 4, δηλαδή τα χρώματα με κωδικό 2, 3 και 4 που είναι το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. Έτσι ότι θα πάρουμε κόκκινο, πράσινο, μπλε, κόκκινο, πράσινο και ούτω καθεξής. Όταν βέβαια τελειώνουν οι διαθέσιμες τιμές, σταματάει και ο αντίστοιχος χρωματισμός. Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να δουλέψει πολύ σωστά ακόμα και αν δεν σταματάγαμε στο 6, δηλαδή στα 5 χρώματα, αλλά βάλαζαμε περισσότερα χρώματα. Προφανώς δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για να τοποθετηθεί το επόμενο χρώμα, οπότε δεν θα τοποθετηθεί. Αυτά, κυρίες και κύριοι, με τη λίστα τιμών, ας το ξαναγυρίσουμε εδώ στο 6, που είναι και το πιο σωστό. Με την έννοια ότι αποφεύγουμε το μαύρο και παίρνουμε από τα χρώματα το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε, το κιανό, το μόβ εδώ πέρα κάπως και τα λοιπά. Προσέξτε λίγο επίσης ότι αυτή η αριθμή εδώ πέρα θα πρέπει να είναι ακέραιη. Απ' την άλλη μεριά σας θυμίζω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτόν εδώ τον τρόπο, να δώσετε δηλαδή μια λίστα χρωμάτων επώνυμων. Για παράδειγμα θα βάλω εδώ το red και το blue. Όπως καταλαβαίνετε, τα χρώματα εδώ είναι 2 και θα χρωματιστούν εναλλάξ κόκκινο-μπλε, κόκκινο-μπλε και ούτω καθεξής. Είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον δηλαδή, έχετε υπόψη ότι μπορούμε να δώσουμε ένα χρώμα, ένα ενιαίο χρώμα για όλες τις ράβδους, να εναλλάσσουμε τα χρώματα των ράβδων ή να δώσουμε σε κάθε ράβδο ξεχωριστό χρώμα. Ή για παράδειγμα να κάνουμε ακόμα πιο εξεζητημένα πράγματα, να δώσουμε για παράδειγμα εδώ το χρώμα κόκκινο, στη συνέχεια να δώσουμε το χρώμα μπλε που είναι το 4 και μετά στις υπόλοιπες τιμές να δώσουμε 2 και 2 και 2. Με λίγα λόγια, έχουμε 5 τιμές, δίνουμε 5 χρώματα, στα οποία τα 4 είναι ακριβώς τα ίδια και διαφέρει μονάχα το 1. Έτσι ώστε να δηλώσουμε για παράδειγμα συγκεκριμένα την Τρίτη που έχουμε κάνει τις περισσότερες τιμές, κάπως ότι διαφέρει σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Αν κάτι τέτοιο χρειάζεται να το κάνετε έτσι, για να δείξετε περισσότερη έμφαση, μπορείτε να το κάνετε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Το επόμενο στοιχείο που θα δείξουμε, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει λίγο με το χρώμα του περιγράμματος. Όπως βλέπετε εδώ στο γράφημα, γύρω-γύρω από το γράφημα υπάρχει ένα λεπτό περίγραμμα το οποίο είναι χρωματισμένο με μαύρο χρώμα. Εδώ χρησιμοποιώ το 2 που είναι το κόκκινο για να δηλώσω ότι όλα τα χρώματα θα είναι, όλα τα περιγράμματα, συγγνώμη, θα έχουν κόκκινο χρώμα ακριβώς όπως έχει και, και η ράβδος. Αν αυτό εδώ για παράδειγμα το αλλάξω στο 3 που θα γίνει πράσινο, θα δείτε ότι θα το δείτε λίγο καλύτερα, νομίζω ότι φαίνεται λίγο καλύτερα και σε εσάς τώρα. Η ράβδη είναι πράσινη, γύρω γύρω τους όμως υπάρχει ένα κόκκινο περίγραμμα. Αυτό, ξέρετε, γενικά δεν είναι κάτι το οποίο πολλές φορές είναι έτσι ωραίο στο μάτι. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε είτε το ίδιο ακριβώς χρώμα, δηλαδή ίδιο χρώμα στη ράβδο και ίδιο χρώμα στο περίγραμμα, ή, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να αποφύγουμε τον χρωματισμό του περιγράμματος, να μην υπάρχει καθόλου περίγραμμα δηλαδή, αν εδώ δώσουμε NA. NA θα σας θυμίζω και πάλι ότι βγαίνει από το Not Available, ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι ορισμένο, κάτι αόριστο δηλαδή,
και στο οποίο εδώ βλέπετε ότι γενικά δεν υπάρχει τώρα πια καθόλου περίγραμμα, οπότε ό,τι και να βάλουμε εδώ, όποιο χρώμα και να βάλουμε εδώ, δεν θα γίνει κάποιο, δεν θα χρωματιστεί κάποιο περίγραμμα, δεν θα σημειωθεί κάποιο περίγραμμα στο γράφημα. Και πάλι αυτό είναι μια επιλογή η οποία μπορείτε να τη βάλετε αν νομίζετε ότι σας δίνει έτσι ένα πιο καλό γράφημα, ένα γράφημα το οποίο είναι περισσότερο κοντά σε αυτό που θέλετε να δείξετε. Το επόμενο στοιχείο που θα δείξουμε, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με το διάκαινο που υπάρχει ανάμεσα στις ράβδες, με λίγα λόγια με το διάστημα εδώ που, ανάμεσα στη μία ράβδο και στην άλλη. Αυτό εδώ μπορείτε να το αυξομοιώσετε με μια επιλογή η οποία λέγεται Space και η οποία μπορεί να πάρει αριθμητικές τιμές. Αυτό το Space εδώ στην ουσία πρόκειται για το λόγο ανάμεσα στο πλάτος που έχει η ράβδος και στο πλάτος που έχει αυτό το διάκαινο. Αν εδώ για παράδειγμα το γράψουμε 0,5, προσέξτε λίγο, έχει κατά κάτι αυξηθεί σε σχέση με πριν. Αυτό το 0,5 δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο λόγος που έχει αυτό εδώ το διάκαινο ως προς το πλάτος της ράβδου. Είναι το μισό με λίγα λόγια. Αν εδώ το γράψουμε 1 για παράδειγμα, το αφήσουμε στο 1, αυτό σημαίνει ότι τόσο το πλάτος της ράβδου όσο και το πλάτος του κενού στο χώρο που έχουμε ανάμεσα στις δύο ράβδους είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουν λόγο 1. Αυτός ο λόγος εδώ μπορεί να γίνει 0, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει διάκαινο τώρα πια, ότι με λίγα λόγια μία ράβδος εφάπτεται της διπλανής της άλλης ράβδου, ο λόγος δηλαδή του κενού ως προς το πλάτος της ράβδου είναι 0 και μπορεί να είναι για παράδειγμα μεγαλύτερο του 1, έτσι ώστε να έχουμε πολύ μεγαλύτερο, για παράδειγμα εδώ θα έχουμε διπλάσιο πλάτος κενού χώρου ως προς το πλάτος της ράβδου. Αυτό δεν οδηγεί και σε πολύ έτσι καλά, αν θέλετε, αποτελέσματα ως προς την εμφάνιση του γραφήματος. Προτιμότερο είναι αυτό να είναι σε κάποια τιμή μικρότερη της μονάδος, για παράδειγμα στο 0,5 που το είχαμε κάνει πριν, που το ξεκινήσαμε, ή και σε ακόμα μικρότερες έτσι, τιμές. Με τέτοιες τιμές ανάμεσα στο 0,5 ή στο 0,3, 0,1 κτλ. Είμαστε λίγο περισσότερο συνηθισμένοι. Με λίγα λόγια να υπάρχει κάποιος έτσι κενός χώρος ανάμεσα στις ράβδους, αλλά όχι να είναι πάρα πολύ έτσι μεγάλος. Τέλος κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε αυτό το βίντεο σχετικά με τα ραβδογράμματα, δίνοντας μια επιλογή που λέγεται Horizontal Listen True, αυτή εδώ, η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μας δώσει το γράφημα σε οριζόντια διάταξη, έτσι ώστε τώρα πια οι μέρες, το διάνυσμα να μην εμφανίζεται σε κάθε τη διάταξη όπως πριν, αλλά σε οριζόντια. Αυτό μπορούμε να το μεγαλώσουμε κατά κάτι, έτσι ώστε να πετύχουμε λίγο καλύτερη εμφάνιση εδώ στις ημέρες, να έχουμε λίγο περισσότερο χώρο. Όλες οι επιλογές του διαγράμματος, κυρίες και κύριοι, μπορούν να αλλάχθουν ή να παραμείνουν όσο έχουν σε σχέση με τα προηγούμενα που έχουμε πει, σχετικά δηλαδή με τους χρωματισμούς, το πλάτος κτλ. Είναι κάτι που το αφήνω στη δική σας, έτσι, στο δικό σας, στη δική σας διάθεση να το χειριστείτε όπως θέλετε. Και προσέξτε λίγο, παρόλο που τα γράφημα έχει οριζόντια διάταξη, αυτό εδώ τώρα πια έχει γίνει χίλιμ και δεν είναι ψιλίμ όπως ήταν πριν, το θυμάστε. Το βλέπετε αυτό εδώ. Έχουμε τώρα πια αλλάξει την διάταξη, επομένως εδώ αυτός ο άξονας τώρα πια έχει γίνει τι, οριζόντιος. Επίσης να σας θυμίσω ότι κάτι που ισχύει γενικά σε όλα όσα θα πούμε και θα μάθετε για την R, τέτοιες επιλογές όπως είναι εδώ μπορούν να συντομευθούν. Για παράδειγμα, εδώ μπορείτε να δώσετε μόνο το TAF, μόνο το T, δεν είναι λάθος, δεν είναι ανάγκη δηλαδή να γράψετε όλο το TRUE, ή μπορείτε να το γράψετε ακόμα και έτσι. Είτε με τον έναν τρόπο δηλαδή, είτε με τον άλλον. Με λίγα λόγια, μπορείτε να γράψετε μονάχα εκείνες τους χαρακτήρες, τα γράμματα αν θέλετε, με τα οποία η R θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Επειδή το επιλογή που έχουμε για το horizontal μπορεί να είναι είτε true είτε false, απλά μόνο το TAF φτάνει. Θα κλείσω κυρίες και κύριοι για να σας υπενθυμίσω κάτι που νομίζω σας είναι γνωστό από άλλα που έχουμε πει. Για οτιδήποτε επιπλέον χρειάζεται βοήθεια σχετικά με μια εντολή, με μια συνάρτηση της R, απλά γράψτε ερωτηματικό και το όνομα της εντολής, για παράδειγμα bar plot, έτσι ώστε να ανοίξει το αρχείο βοηθείας και από εδώ να μελετήσετε με περισσότερο αναλυτικό τρόπο ποιες επιπλέον επιλογές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε,
τι σημαίνουν αυτές εδώ οι επιλογές και να δείτε εδώ κάτω κάτω επίσης κάποια παραδείγματα που σας δίνει επιπλέον η γλώσσα R σχετικά με την εντολή, για παράδειγμα την bar plot που έχουμε δει εδώ ή γενικά για οποιαδήποτε άλλη. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο. Καλά ραβδογράμματα να έχετε, κυρίες και κύριοι.